Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 28 Ιουλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δεν έχει τέλος η τραγωδία. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στην Αττική. Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση των δίδυμων κοριτσιών από το Μάτι Αττικής. Βρέθηκαν απανθρακωμένες στην αγκαλιά των παππούδων τους. Εξαρθρώθηκαν από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα ανάμεσά τους και ανήλικοι που πουλούσαν ναρκωτικά και σε σχολεία στην περιφέρεια. Στην εντατική νοσηλεύεται νεαρός πατρινός μετά από τσίμπημα κουνουπιού. Ενημερωτικές δράσεις από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση των δίδυμων κοριτσιών από το Μάτι Αττικής. Η ιατροδικαστική υπηρεσία ταυτοποίησε τις ορούς των δύο ανήλικων, οι οποίες βρέθηκαν απανθρακωμένες στην αγκαλιά των παππούδων τους. Στους 88 έφτασε ο αριθμός των νεκρών, αφού τα ξημερώματα μια 42χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Πάγωσε όλη η χώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση ταυτοποίησης των σωρών των δίδυμων 9χρονων κοριτσιών που αγνοούνταν από την ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Τα δίδυμα αδερφάκια, οι 9χρονες Βασιλική και Σοφία Φιλιπποπούλου, αγνοούνταν από το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Όλοι ήλπιζαν ότι τελικά οι γονείς τους θα τα έβρισκαν ζωντανά. Ωστόσο, ο επίλογος ήταν ο πλέον τραγικός που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Τα δύο αδελφάκια βρέθηκαν απανθρακωμένα στην αγκαλιά των παππούδων τους. Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, οι γονείς των άτυχων κοριτσιών κλήθηκαν να δώσουν πρόσθετο δείγμα DNA. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να πάνε προσωπικά αντικείμενα των δύο παιδιών προκειμένου να απομονωθεί DNA για να γίνουν διασταυρώσεις. Εδώ, εντελώς ξαφνικά, μέσα σε ελάχιστες ώρες, να μην πω μέσα σε ώρα, να χαθούν τόσες ζωές και να ακούμε εμείς περιστατικά μάνα να χάσει τα παιδιά και τον άντρα. Ο άντρας να χάσει τα παιδιά, τα δύο του κοριτσιά και να τα ψάχνει. Και όλα αυτά και να τα ακούμε και να τα ζούμε σε διακατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι προκαλεί και συναισθηματική φόρτιση πολύ πολύ έντονη. Επιβιώσετε και την ιστορία και του κάθε... Αρχίζεις, ναι, και θέλεις δεν θέλεις, τι ζεις, πώς θα γίνει. Το θρίλερ με τις δίδυμες αδελφές ξεκίνησε όταν ο πατέρας των δύο κοριτσιών επικοινώνησε με τηλεοπτικό σταθμό και δήλωσε πως αναγνωρίζει τις δίδυμες κόρες του στα πλάνα με την διάσωση πολιτών από πλοιάριο που τους μετέφερε στο λιμάνι της Ραφίνας. Στο βίντεο που είδα και με διαβεβαίωσε ο νονός, φαίνονται καθαρά, σύμφωνα και με τη διαβεβαίωση επαναλαμβάνω του νονού, οι δύο δίδυμες αδερφές. Ο άνδρας όμως που φαίνεται στα πλάνα δίπλα στα συγκεκριμένα κοριτσιάκια επίσης παρενέβη σε τηλεοπτικό σταθμό και δήλωσε πως αυτά είναι τα δικά του παιδιά και παιδιά συγγενών. Ο πατέρας μάλιστα είχε μεταβεί στο λιμεναρχείο Ραφίνας, όπου του υπέδειξαν οι λιμενικοί τη λίστα με τους διασωθέντες επιβαίνοντες του συγκεκριμένου πλοιαρίου, ωστόσο μέσα σε αυτή δεν υπήρχαν τα ονόματα των παιδιών του, αλλά άσχετα ονόματα. Το βράδυ της Παρασκευής όμως η ελπίδα των γονιών χάθηκε για πάντα, αφού οι ιατροδικαστές ταυτοποίησαν τις ορούς. Την ίδια ώρα αριθμός των νεκρών έφτασε στους 88, αφού τα ξημερώματα του Σαββάτου μια 46χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα. Μετά από αυτήν την απόλυτη καταστροφή στην Αττική, ένα σοβαρό θέμα που αναδεικνύεται δυστυχώς για μία ακόμη φορά είναι αυτό της έλλειψης ρημοτομίας σε πολλές περιοχές και η κίνδυνη που εγκυμονεί. Μαζί μας για το θέμα είναι ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Αϊβαλή, καλησπέρα σας. Είδαμε ότι το Μάτι μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δεκάδες συμπολίτες μας. Φαίνεται ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο η ρημοτομία της περιοχής με τα στενά δρομάκια, με τα αδιέξοδα, καθώς και με τις βραχώδεις ακτές. Χαρακτηριστικά που στον ένα ή στον άλλο βαθμό απαντώνται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τι μπορεί να γίνει, ποιες προτάσεις υπάρχουν για να αποφευθούν νέες τραγωδίες στο μέλλον? Καταρχήν, να συλληπιθούμε όλους τους συγγενείς και οικείους όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν στο Μάτι, στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα, να πούμε ότι είναι ντροπή για όλους μας, κράτος, θεσμούς, φορείς, πολίτες, εν έτη 2018 να χάνουμε τόσους συμπολίτες μας, τόσες περιουσίες, τόσο φυσικό περιβάλλον με τέτοιες καταστροφές χωρίς να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ξέρετε, από την καταστροφή στο Μάτι φάνηκαν έντονα
οι παθογένειες που έχει η χώρα μας, τόσο σε αυτό που είπατε, τόσο σχετικά με τη χωροταξία και την πολεοδομία, όσο και στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Δεν μπορώ να καταλάβω, όπως δεν θα μπορεί να το καταλάβει ο κάθε πολίτης, πώς σήμερα που η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που όλοι έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι ώστε άμεσα να μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες για το πού θα πρέπει να πάνε. Αυτό είναι μια έλλειψη την οποία πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Επίσης, ορθώς είπατε ότι έχουμε πολλές περιοχές στη χώρα μας αντίστοιχα δομημένες με το μάτι. Και γι' αυτό στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας θα πρέπει να κοιτάξουμε, να επιθεωρήσουμε, να αναθεωρήσουμε αν χρειάζεται, αλλά και να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας τα σχέδια εκένωσης. Γιατί σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, όλοι να γνωρίζουν ποια είναι τα σχέδια που πρέπει να ακολουθηθούν για να αποφύγουμε τέτοιες καταστροφές και τέτοιες δυστυχίες. Προφανώς... Ναι, συγγνώμη. Ναι, πείτε μου. Προφανώς, ορθώς είπατε, το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τη χωροταξία και την πολεοδομία. Στο κομμάτι αυτό φανήκαν σοβαρές παθογένειες πολλών ετών στη χώρα μας σχετικά με την δόμηση των περιοχών μας. Η ύπαρξη της αυθαίρετης δόμησης και κατόπιν βολέματος, αν θέλετε, του κράτους για να βάζει πρόστιμα της νομιμοποίησης. Η μη οριοθέτηση σε όλη τη χώρα γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας ή αν θέλετε ή ακόμα και χυμάρων, με αποτέλεσμα να χτίζουμε μέσα στις παραλίες ή μέσα στους χύμαρους. Είχαμε και πριν από λίγο καιρό τα φαινόμενα της Μάνδρας. Δίνουν και θα δίνουν τέτοια αποτελέσματα. Σε ποια διάσταση τα όσα αναφέρετε ως παθογένειες ισχύουν στην περιοχή μας, στην Δυτική Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν πολλές περιπτώσεις. Και ξέρετε γιατί έχουν πολλές περιπτώσεις? Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι στην εκτός σχεδίου δόμηση δεν υπάρχουν πολεοδομικά σχέδια, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχουν πολεοδομικά σχέδια, να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Ο καθένας μπορεί να χτίσει σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι πάνω από 4 στρέμματα εκτός σχεδίου, όπως θέλει. Συνεπώς, έχοντας ένα μικρό δρόμο μπροστά, μπορεί να χτίσει όπως θέλει. Άρα, η δημιουργία οικισμών με παράλληλα την ύπαρξη μικρών δρόμων ή αδιέξοδων δρόμων πολλές φορές θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε άμεσα? Γιατί δεν είναι λίγες περιπτώσεις. Σε όλες τις περιοχές μας γνωρίζουμε ότι έχουν δημιουργηθεί οικισμοί οι οποίοι έχουν δρόμους μπροστά των 2,5 και των 3 μέτρων, όπου αν σταματήσει ένα αυτοκίνητο να κατεβάσει έναν άνθρωπο ή να ανεβάσει κάποιον άλλον, καταλαβαίνετε ότι πίσω δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας άλλος. Βέβαια. Άρα αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Και πρέπει στο κομμάτι αυτό πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία όλοι μας. Και η πολιτεία και εμείς οι ίδιοι πολίτες. Ας δώσουμε ένα μέτρο από το χώρο μας για να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος δρόμος, έτσι ώστε να υπάρχει προσπλασιμότητα της πυροσβεστικής αν κάτι συμβεί, ή τρόπος διαφυγής και τρόπος εξόδου για όλους τους συμπολίτες μας, για να μην καούμε όλοι μας με τη φάκα, που λένε και στην περιοχή. Μάλιστα. Κυρία Ιβαλή, σας ευχαριστούμε για τα όσα μας είπατε, για τις προτάσεις αλλαγή νοοτροπίας λοιπόν και γενναίες νομοθετικές παρεμβάσεις. Και κάτι άλλο, αν έχετε την καλοσύνη. Παρακαλώ. Θα πρέπει να προχωρήσουν επιτέλους και τα σχέδια πόλεως που έχουν παγώσει για πολλές περιοχές. Να έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό των οικισμών που έχουν παγώσει γιατί τεθίγουν περιουσίες, με αποτέλεσμα να πρέπει κάποιοι να παραχωρήσουν χώρους ή γιατί είναι μέσα στο κύμα, όπως είπαμε, και θα πρέπει να γκρεμίσουν κατασκευές που είναι εντός Αιγιαλού.
Έτσι θα σωθούμε. Ναι. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κυρία Ιβαλή. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Τώρα, με αφορμή τις πυρκαγιές στην Αττική, αυξάνεται ο προβληματισμός για το αν είναι προετοιμασμένες περιοχές της Ελλάδας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε αυτό το πλαίσιο της επαγρύπνησης κινείται και η Ζάκυνθος, μια περιοχή που έρχεται κάθε χρόνο αντιμέτωπη με τις φωτιές. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά στην περιοχή της Μπόχαλης και μετρώντας δύο επικίνδυνα περιστατικά για το φετινό καλοκαίρι, πραγματοποιήσαμε ένα οδηπορικό στην κοντινότερη δασική έκταση στο κέντρο της Ζακύνθου. Η περιοχή της Μπόχαλης είναι ένας χώρος με πυκνή βλάστηση αλλά ανεπαρκή οργάνωση, γεγονός που κάνει τους κατοίκους να ανησυχούν όλο και περισσότερο για το τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εάν πιάσει η Μπόχαλη φωτιά, είναι δύσκολη και η προσέγγιση και η διαφυγή. Εμείς θέλουμε να μην καούμε, γιατί θα καούμε ζωντανοί. Ό,τι πάθανε στην Αθήνα, το πάθουμε και εμείς. Σε διάρκεια 15 λεπτών βρεθήκαμε από την πόλη στην περιοχή της Μπόχαλης, διασχίζοντας τη διαδρομή που θα έκανε και ένα πυροσβεστικό όχημα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το οδηπορικό ξεκίνησε από την είσοδο στην κεντρική πλατεία έως τα πρανή του κάστρου και τον δρόμο που καταλήγει ξανά στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής διαπιστώσαμε τα επικίνδυνα σημεία και τις ελλείψεις, όπως και τη δυσκολία πρόσβασης και διαφυγής από την περιοχή. Αυτό εδώ το δρομάκι, το οποίο κανονικά το βράδυ μετά τις 6 πρέπει να είναι κλειστό, σύμφωνα με την εξαγγελία της αντιπεριφέρειας, και ειδικά όταν είναι 3 μπουφόρ και πάνω. Η βλάστηση είναι τόσο μεγάλη που δεν, και να πιάσει φωτιά δεν μπορεί να πάει το όχημα. Κανονικά έπρεπε να έχουν καθαριστεί όλα τα χαμηλή βλάστηση για να μπορέσει να μπει το πυροσβεστικό για να κάνει κάποιο έργο. Σπασμένη κρούνη, στενή δρόμη, ξερά χόρτα και πεταμένα απορρίμματα στα δέντρα συνθέτουν ένα ναρκοπέδιο έτοιμο να εκραγεί. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε περιοχές όπου απαγορεύεται η στάθμευση, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η πρόσβαση της πυροσβεστικής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πιο πάνω υπάρχει πλήκη κατοίκων. Πιο πάνω υπάρχει σήμανση που λέει ότι απαγορεύεται μετά τις 6 το βράδυ, μετά τις 8 το βράδυ, να ανεβαίνουν στο κάστρο. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι όλα. Είναι χρόνια αυτές οι πινακίδες. Όταν εδώ πάνω είναι 2.000 άτομα Σάββατο βράδυ, 3.000 άτομα και είναι και 500 αυτοκίνητα, πού θα υπάρχει οδός διαφυγής? Αν είναι ελεύθερος ο δρόμος και το πυροσβεστικό όχημα μπορεί να έρθει όσο το δυνατόν συντομότερα, θα γλιτώσουμε περισσότερα πράγματα. Εάν όμως μπλοκάρει κάπου το πυροσβεστικό όχημα ή οτιδήποτε ασθενοφόρο, τότε το κακό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι κάτοικοι της Μπόχαλης και ολόκληρης της Ζακύνθου ανησυχούν ότι σε περίπτωση πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης η κατάσταση θα είναι πολύ κρίσιμη εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο εκένωσης και αντιμετώπισης. Οι αρχές πρέπει να είναι αρκετά οργανωμένες, να κάνουν συνέχεια meeting και συζητήσεις πώς θα κάνουν τα προβλήματα, θα λιγοστέψουν τα προβλήματα, και ο κόσμος πρέπει να είναι υπεύθυνος. Χωρίς να είναι ο κόσμος υπεύθυνος δεν γίνεται τίποτα. Η συνεργασία και η ορθή και έγκαιρη προετοιμασία των αρχών είναι, σύμφωνα με τους κατοίκους, το κύριο βήμα για την πρόληψη των πυρκαγιών και στο νησί της Ζακύνθου. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση της κυκλοφορίας για να μπορεί να περνάει είτε ασθενοφόρο είτε πυροσβεστικό άνετα. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, οργάνωση, πυροσβεστικά μέσα, κατάλληλα διασκορπισμένα με τις τοπικές συνθήκες, και να είναι σε εγρήγορση να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα. Δηλαδή, γιατί το άμεσο σώζει. Άμα δημιουργηθεί φωτιά, είναι πολύ δύσκολο μετά να μαζευτεί. Με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πολίτες ζητούν άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σε επίπεδο πρόληψης και έγκαιρης προετοιμασίας, προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα και φυσικές καταστροφές. Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου. Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσα τους και ανήλικοι, που πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία, ενώ το κύκλωμα εμπορευόταν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης. Χτύπημα σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αγρινίου. Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα το απόγευμα της Παρασκευής να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τρεις μεγάλες επιχειρήσεις σε Ετώλο, Καρδανία, Κεφαλονιά και Αττική.
Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα ανάμεσά τους και τα 3 ηγετικά μέλη της οργάνωσης, ενώ το 4ο αρχηγικό μέλος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένο σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατήχαν, μετέφεραν, αποθήκευαν και εμπορεύονταν συστηματικά μεγάλες ποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογηθεί από τα αρχηγικά στελέχη και 3 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν το ρόλο του διακινητή σε ανήλικα και νεαρά άτομα. Η εγκληματική οργάνωση διακίνησε σε λιγότερο από ένα χρόνο περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνη και 50 κιλά κάναβης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ. Αναφορικά με τους 4 αρχηγούς, πρόκειται για 4 Έλληνες, 2 από τους οποίους είναι αδέλφια, ηλικίες 29, 27, 27 και 23 ετών, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση και συντόνιζαν αδιάλειπτα τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη και διαρκή δράση, λειτουργώντας με συγκεκριμένη ιεραρχική δομή και σύνθεση, αναπτύσσοντας προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους ανάμεσα στα μέλη της, ενώ προμηθεύονταν τα ναρκωτικά από την Αττική και την Αλβανία, διαθέτοντάς τα σε πολλούς χρήστες, ακόμα και σε ανήλικους, στην Αιτώλα Καρνανία και κυρίως στην πόλη του Αγρινίου. Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά σε τουλάχιστον 100 χρήστες της περιοχής, ενώ από τα αρχηγικά στελέχη είχαν στρατολογηθεί και 3 ανήλικοι, 2 από τους οποίους έχουν συλληφθεί, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά σε συνομήλικούς τους, ενώ αρκετές αγοραπολισίες πραγματοποιήθηκαν και μέσα σε σχολικές μονάδες. Ένας 47χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στον πύργο για παράνομη διακίνηση γυναικών σε πορνεία. Μάλιστα, σε βάρος του εκκρεμούσε έντελμα της Ιντερπόλ. Η Λίνα Μπάστα έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα. Τι λεπτομέρειες έχουμε? Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, στο πύργο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, ένας 47χρονος αλλοδαπός συνελήφθη, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αναγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα, σε βάρος του δράστη εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από δικαστήριο του Δυραχείου, σύμφωνα με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 15 ετών για παράνομη διακίνηση γυναικών σε πορνεία, πράξεις οι οποίες είχαν τελεστεί πριν από 16 χρόνια περίπου στην Ιταλία. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, Λίνα. Στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται νεαρός πατρινός, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας μετά από τσίπημα κουνουπιού. Πρόκειται για έναν γνωστό πατρινό, ο οποίος εργάζεται σε κεντρικό εστιατόριο της Πάτρας και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του μετά από τσίπημα κουνουπιού. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τον τσίπησε κουνούπι ενώ έκανε μπάνιο σε παραλία της Δυτικής Αχαΐας και διαγνώστηκε μυγκίτιδα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Ρίου, όμως δεν υπήρχε κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έτσι τον μετέφεραν στα Ιωάννινα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, όμως παραμένει διασωληνωμένος. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει οι γιατροί, τα περισσότερα περιστατικά, αν και σοβαρά, αντιμετωπίζονται έστω και μετά από ημέρες νοσηλείας. Μάλιστα, Λίνα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Ενημερωτικό τριήμερο δράσεων, ευαισθητοποίησης και πρόληψης για την καταπολέμηση των κουνουπιών πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η κινητή μονάδα βρέθηκε σε διάφορα σημεία και ενημέρωσε τους πολίτες για την προστασία από τα κουνούπια και το πρόγραμμα που εκπονεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδική ημερίδα στην Πλάζ του ΕΟΤ. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπονεί ένα πενταετές πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κουνουπιών με υπερσύγχρονες μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η μερίδα ενημέρωση των πολιτών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξασφαλίσει ήδη το ποσό 2.300.000 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή το 2019-2021, από το πρόγραμμα Προσέδρα Παρών. Και θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματος για την αντιμετώπιση των κουνουπιών σε όλη την περιφέρειά μας. Ο άξονας και ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, με σύγχρονα καινοτόμα και ασφαλή μέσα. Είναι μια δράση που με στοχευμένες ενέργειες, πρωτοποριακές θα λέγαμε, στοχεύει πρώτα απ' όλα στην προστασία της δημόσιας υγείας ως πρώτη στο αγαθό, στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας μας, στην ποιοτική αναβάθμιση του επίπεδου ζωής των πολιτών της περιοχής μας. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Περιφέρειας, ενώ οι πολίτες ενημερώθηκαν πώς μπορούν να προστατευτούν, αλλά και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Μπορούμε όμως να μειώσουμε τον πληθυσμό τους ή απλώς να μειώσουμε τις πιθανότητες που έχουν να μας τσιμπήσουν.
πώς θα γίνει αυτό. Προσέχουμε κατά πάσα στο χώρο μας. Ποτίζουμε το πρωί, όχι το, όχι το βράδυ, μειώνουμε τις αιστείες νερού και έχουμε ένα καθαρό περιβάλλοντα χώρο. Θα δείτε ένα σπίτι το οποίο είναι υγιεινό και δεν έχει προβλήματα για να δημιουργούν κουνούπια. Πολλές φορές τα κουνούπια δημιουργούνται στους δικούς μας χώρους χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Παράλληλα στην Πάτρα, εκείνη τη μονάδα ενημερώνει τους πολίτες για τα κουνούπια σε μια εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Μη τζιπάς από τα κουνούπια». Αλλάζουμε θέμα. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.870.000 ευρώ στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από την τρίτη φάση του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Έργα αθλητισμού και πολιτισμού πρόκειται να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν από τον Δήμο Καλαμάτας από την τρίτη φάση του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ωστόσο, η χρηματοδότηση για το δημοτικό κατάστημα προχώματος απορρίφθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί κτίρια που κατασκευάζονται εξ αρχής. Ένα από τα έργα τα οποία είχε προταθεί τότε και ήταν η κατασκευή του δημοτικού καταστήματος στο Ασπρόχωμα, ότι επειδή είναι καινούριο έργο από την αρχή, δεν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα αυτό και το δανεισμό τον οποίο έχει προβεί ο Δήμος Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον ανακατατάξεις τα έργα. Τα έργα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας είναι η κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση του χώρου στο γήπεδο Παλιάμπελα, η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, η ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα προϋπολογισμού 470.000 ευρώ, η ολοκλήρωση του γηπέδου Θουρίας και η βελτίωση οδού πρόσβασης προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, η διαμόρφωση χώρου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για τη στέγαση της Σχολής Χορού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και η επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ Καλαμάτας προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Θα γίνουν παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και γενικότερα την επισκευή που πρέπει να γίνει στο σύνολό του, ώστε πλέον να έχουμε κτίρια τα οποία θα είναι πάρα πολύ καλά. Μεταξύ των έργων που εγκρίθηκαν είναι η επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ Καλαμάτας προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, που περιλαμβάνει την επισκευή και ανάδειξη του σκελετού του διόροφου νεοκλασικού κτηρίου της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας που βρίσκεται δίπλα στην κεντρική σκηνή του θεάτρου. Στον μπουράβιο χώρο του θεάτρου βρίσκεται και το παλιό κτίριο της ΔΕΗ, της ηλεκτρικής ενέργειας όπως λεγόταν παλαιότερα, της εταιρείας, η οποία το κτίριο αυτό ρημάζει, είναι μόνο του, έχει εκτεθεί στο περιβάλλον τόσο καιρό, στο χρόνο, θα γίνει η επισκευή και σε αυτό το κτίριο και έτσι πλέον θα μπορέσουμε στον ίδιο χώρο να δημιουργήσουμε μία σημαντική παρένθεση που αφορά τον πολιτισμό και γενικότερα και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των κτιρίων. Τα έργα αυτά που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.870.000 ευρώ. Η καρδιά των παραδοσιακών χορών της Ελλάδας χτυπά στο Σούλι της Πάτρας, όπου πραγματοποιείται το 23ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού. 500 χορευτές από όλη την χώρα συναντήθηκαν προκειμένου να προβάλλουν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Το 23ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού ξεκίνησε και φέτος στο Σούλι της Πάτρας με μεγάλη συμμετοχή. Το φεστιβάλ αποτελεί πλέον θεσμό στα χορευτικά δρόμενα και αποτελείται από μια πανδεσία ηχοχρωμάτων και χορευτικών παραστάσεων από όλη την Ελλάδα. Και φέτος η έναρξη έγινε με ένα δρόμενο από τους μικρούς σουλιώτες που παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στο ιστορικό Σούλι. Η φετινή μας εκδήλωση έχει θέμα «Σαν είδανε τα μάτια μου ένα πουλί να κλαίει». Όλη η εκδήλωσή μας περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες που δεν έχουν σύνορα. Χρόνια ολόκληρα, νύχτα και μέρα, οι σουλιώτες πολεμούν τον Αλή Πασά. Και αυτός ο σκληρός και αύριος πόλεμος γίνεται τραγούδι και χορός. Άστα ρε Μιχαλάκη, ήρθαν τα παιδιά και μου άνοιξαν το κλουβί. Πάει το πουλί, έφυγε. Μη στεναχωριέσαι, κάπου εδώ γύρω θα είναι. Τα πουλιά πάνε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το τρίτο καλύτερο, μυρολογάκια λέει. Αρβανιτιά μαζόχτηκε, πάει στο κακοσούλι.
τρία μπαϊράκια κύρισαν, τα τρία ράδα ράδα. Διοργανωτές του φεστιβάλ είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος με το χορευτικό τμήμα Σουλίου Πατρών, οι οποίοι απέδειξαν ότι έχουν μπει για τα καλά στη ρίζα του πολιτισμού, ξεσηκώνοντας χωριά με ταυτότητα τον πολιτισμό της Ελλάδας. Πάνω από 25 χορευτικές παραστάσεις που συνολικά πλαισιώνονται από τουλάχιστον 500 χορευτές και λαϊκές ορχήστρες από κάθε γωνιά του ελλαδικού χώρου, ενώ πάνω από 6.000 άτομα παρακολουθούν την εκδήλωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ. Ένα πρωτόγνωρο θέαμα αντίκρισαν οι Λουόμενοι στην παραλία του Ναυαγίου, καθώς πάνω στο πλοίο τοποθετήθηκαν πανό για απαγόρευση φωτογραφιών και για ιδιωτικό χώρο. Το Ναυάγιο, η διάσημη παραλία της Ζακύνθου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, ήρθε την προηγούμενη Κυριακή αντιμέτωπη με ένα περίεργο φαινόμενο, αφού οι ιδιώτες προσπάθησαν να οικειοποιηθούν το άλλοτε πλοίο με το όνομα Παναγιώτης μέσω της τοποθέτησης πανό για ιδιωτική χρήση και απαγόρευση των φωτογραφιών. Η περιοχή του Ναυαγίου, η φήμη της οποίας ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας, ανήκει στη δικαιοδοσία της Κτηματικής Υπηρεσίας και του Δήμου Ζακύνθου και ως εκ τούτου είναι οι μόνοι που δικαιούνται να κάνουν παρεμβάσεις στο χώρο. Ένα σημείο το οποίο έχει αναδειχθεί παγκοσμίως και για την Ζακύνθο και για την προβολή της Ελλάδος. Δεν μπορεί κανένας εκτός από το Δήμο που έχει μια συνεργασία με τη κτηματική για τις παραλίες να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη. Άρα είναι μια παράνομη ενέργεια, μια παράνομη πράξη η τοποθέτηση πινακίδων. Σύμφωνα με το Δήμο, οι προσπάθειες ιδιοποίησης έχουν ξεκινήσει από την περσινή χρονιά, ωστόσο η νομική διαδικασία έδειξε τότε ότι το πλοίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και οποιοδήποτε προσπαθήσει να το διεκδικήσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις αρχές. Από πέρσι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως ιδιοκτήτες του πλοίου με κάποιες ενέργειες που έχουν κάνει. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κάνει θα κάνει μήνυση ο Δήμος και φυσικά οι υπηρεσίες και το Λιμεναρχείο θα πρέπει να οδηγήσει το άτομο αυτό σε αυτόφορη διαδικασία να κινηθεί για να μην γίνει το οτιδήποτε. Στα μέσα της καλοκαιρινής περίοδου, εκατοντάδες επισκέπτες καταφθάνουν στο Ναυάγιο καθημερινά, όχι μόνο για να απολαύσουν την ακτή και τα καταγάλανα νερά, αλλά και για να θαυμάσουν το ειδηλιακό τοπίο και το μοναδικό αυτό θέαμα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.